Έληξε η διορία ένταξη στο πρόγραμμα διακανονισμών οφειλών της ΔΕΗ. Η ανταπόκριση των καταναλωτών στο πρόγραμμα ήταν μεγάλη, αφού δυστυχώς οι περισσότεροι σήμερα δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Οι εκτιμήσεις θέλουν τα επόμενα χρόνια οι Έλληνες να πληρώνουν πλέον μόνο μέσω διακανονισμών και δόσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει σήμερα ο κάθε πελάτης της ΔΕΗ είναι ότι αδυνατεί να πληρώσει τους τρέχοντες λογαριασμούς και πάντοτε γι' αυτό το λόγο τους χάνει τη οποιαδήποτε ρύθμιση έχει κάνει. Γιατί μπορεί να πληρώσει τα 30 και τα 40 ευρώ το μήνα, όταν όμως θα του δώσει 200 και 300 ευρώ ένας τρέχον λογαριασμός, είναι αδύνατο να τον πληρώσει μέσα στην προθεσμία που του ορίζει η κάθε απόδειξη. Ακόμα και τώρα κάνουν ρυθμίσεις και μετά από λίγο τις χάνουν, κύριε Κανελόπουλε. Ναι, βέβαια, γιατί όπως είπα, το πρόβλημα δεν είναι ο διακανονισμός και οι ρυθμίσεις, το πρόβλημα είναι οι τρέχον λογαριασμοί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει νέα περίοδος δυνατότητας ένταξης σε ρυθμίσεις από την πλευρά της ΔΕΗ. Νομίζω ότι θα βγει καινούργια πρόγραμμα ρυθμίσεων. Πιθανό να είναι ακριβώς το ίδιο, απλώς θα δοθεί μια παράταση, γιατί από ό,τι φαίνεται θα ζούμε διαχρονικά με ρυθμίσεις. Γιατί δεν μπορεί κανένας από τους συμπολίτες μας να μπορέσει να ανταποκριθεί στην καθημερινή του υποχρέωση προς την επιχείρηση στο να αποπληρώνει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.